κόσμος, μπαμπά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ότι κόσμος μπαμπά», αφιερωμένη στη διεθνή επικαιρότητα και πώς αυτή μας επηρεάζει. Σήμερα Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου. Όπως κάθε φορά, θα ξεκινήσω με το τι συμβαίνει στον κόσμο. Στον απόϊχο του κακού για τους χριστιανοδημοκράτες αποτελέσματος στις εκλογές στην ΕΣΥ, η Άγγελα Μέρκελ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία του κόμματος, ανοίγοντας την κούρσα για τη διαδοχή της και στην κακελαρία. Κάποια στιγμή μέχρι το 2021, οπότε και λίγη η τρέχουσα θητεία της. Η σημαντικότερη και μακροβιότερη Ευρωπαία πολιτικός αφήνει πίσω της μια πανίσχυρη αλλά ανήσυχη Γερμανία και μια ημιτελή Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Τα φώτα της παγκόσμιας δημοσιότητας στρέφονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου την προσεχή Τρίτη διεξάγονται κρίσιμες εκλογές για το σύνολο των 435 βουλευτών της Βουλής των Αντιπροσώπων, για 35 από τους 100 γερουσιαστές, για 36 από τους 50 κυβερνήτες πολιτιών και για χιλιάδες έδρες στα τοπικά πολιτιακά κογκρέσα και στα διάφορα άλλα όργανα των πολιτιακών και των τοπικών αρχών. Το εκλογικό σώμα ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια, αν και η συμμετοχή δεν θα ξεπεράσει το 40%. Αν και ο ίδιος δεν είναι υποψήφιος, οι εκλογές θεωρούνται δημοψήφισμα υπέρ ή κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να κερδίσουν οριακά τη Βουλή, αλλά όχι τη Γερουσία. Ο θάνατος του Κωνσταντίνου Κατσίφα, από σφαίρες της αλβανικής αστυνομίας, επιδείνωσαν τις ελληνοαλβανικές σχέσεις σε μια περίοδο που τα τύρανα προσβλέπουν στην υποστήριξη της Αθήνας για την επιτάχυνση της πορείας ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το παρόν, κερδισμένοι εμφανίζονται οι εθνικιστικοί κύκλοι και από τις δύο πλευρές. Τέλος, ανήμερα της Εθνικής Εορτής της Τουρκίας, την ημέρα της Δημοκρατίας, στις 29 Οκτωβρίου, την περασμένη Δευτέρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εγγενίασε το νέο διεθνές αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Το αεροδρόμιο με τη διεθνή ονομασία Istanbul Airport σκοπεύει να γίνει ως το 2028 το μεγαλύτερο στον κόσμο, με δυνατότητα εξυπηρέτησης 200 εκατομμυρίων επιβατών το χρόνο. Το αεροδρόμιο καταλαμβάνει έκταση 76.000 στρεμάτων. Χτίστηκε σε μόλις 3,5 χρόνια, έχει κόστος 12 δισεκατομμύρια δολάρια και στοχεύει να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την Κωνσταντινούπολη ως τον βασικό κόμβο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Ευρώπης, Ασίας και Μέσης Ανατολής. Τα μεγαλοπρεπή εγγένεια είχαν στόχο την ενίσχυση της υπερηφάνειας και του ηθικού των Τούρκων μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι. Ο Ερντογάν θέλει να πιστεύει ότι τα χειρότερα της νομισματικής κρίσης πέρασαν, καθώς η λίρα έχει σταθεροποιηθεί και η μεγάλη άνοδος των εξαγωγών αποζημιώνει σε κάποιον βαθμό την πτώση της εσωτερικής ζήτησης.